Ο Γιώργο, αλλά λέω πριν μπούμε στην όλη συζήτηση, να μας πείτε γιατί απεργείτε. Να ξέρουμε και τα αιτήματα, που δεν είναι καινούργια δηλαδή, αλλά να πείτε γιατί απεργείτε και μετά θα συζητήσουμε γιατί απεργείτε μες τη Μεγάλη Εβδομάδα και τι προβλήματα υπάρχουν. Ένα λεπτό πριν να απαντήσω. Ναι. Χρωστάω μια απάντηση από τη χθεσινοβραδινή παρουσία μου εδώ. Μάλιστα. Στην εκπομπή του κ. Βαγγελάτου, όπου ο πρόεδρος των εφοπλιστών της ακτοπλοείας, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι ο μισθός του ναύτη στην ακτοπλοεία είναι 4.000 ευρώ το μήνα. Σωστά. Είναι 1.150 ο μισθός του ναύτη. Mm. Σημειώστε όπως ο ναύτης και όλοι οι ναυτικοί. Mm. Είναι 24 ώρες το 24ωρο στο πλοίο. Εργάζονται ειδικά στο χώρο του. Πόσα είπατε ότι είναι? 1.150. Ο βασικός λέτε. Ναι, για ο βασικός. Λέω προσθέτω. Γιατί φτάνει μετά 2.500. Ναι, βλέπω εδώ. Δεν με αφήσετε όμως ολοκληρώσω. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Λέω. Λοιπόν. Ξεκινάει από το 1.150. Που είναι ο βασικός μισθός, οι συνθήκες είναι οι γνωστές, 24 ώρες το 24ωρο στο πλοίο, 7 ημέρες την εβδομάδα στο πλοίο, 30 μέρες το μήνα μέσα στο πλοίο και προστίθεται, κύριε οικονόμου, το επίδομα της Κυριακής, το επίδομα του Σαββάτου. Νόμιμα. Και αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες υπερορίες. Λοιπόν, με αυτή την έννοια φτάνει 2.000 με 2.500. Ο μισθός του για τη βασική του εργασία είναι 1.150 ευρώ. Αυτός είναι ο πίνακας. Πάμε στο θέμα μας, ελάτε. Ο πίνακας που αφορά όλους τους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων στην ακτοπλοεία. Πάμε τώρα στο θέμα μας, να καλημερίσουμε και τον συνάδελφό μας τον Μάριο τον Διονέλη στην Κρήτη. Για να δούμε γιατί. Δεν απαντήσα καθόλου. Θα απαντήσω. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα, δεν ξεκινήσαμε τώρα. Μου έκανε ερώτηση. Βεβαίω, θα την απαντήσετε. Ξεκινάμε με αυτό. Λέμε μια καλημέρα στον Μάριο τον Διονέλη. Πείτε μας λοιπόν γιατί απεργείτε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Περίμενε, Μάριε. Πάμε. Λέω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα εστιάσω, θα επικεντρώσω στα 2-3 τα βασικότερα που κατά τη γνώμη μας. Αυτή τη στιγμή συζητείται και μάλλον ψηφίζεται σήμερα ή αύριο, σήμερα ή αύριο, το νομοσχέδιο το οποίο είναι της κυρίας Διαμαντοπούλου. Αυτό με τα 350 άρθρα που λέγαμε πριν. Με το οποίο καταργείται το καμποτάζ για τα οποία. Αυτό έχει υποθεί όμως. Έχει υποθεί αυτό. Τώρα ψηφίζεται. Και το δεύτερο, ακούστε και το δεύτερο. Είναι δεδομένο, προβλέπετε. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, που βρίσκει ανάστατο και εξοργισμένο τον ναυτικό μας κόσμο, είναι το γεγονός ότι γίνεται με μια απίστευτη προχειρότητα η ενοποίηση του οίκου του ναύτη με το νέο ενιαίο ταμείο, το ΕΟΠΗ, και πιστέψτε με, έχει δημιουργήσει τεράστια, πελώρια, καθημερινά προβλήματα στους χιλιάδες ασφαλισμένους. Και αυτή η κίνηση για τον οίκο του ναύτη, να ολοκληρώσω, τη θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη. Και τη θεωρούμε έτσι γιατί είναι ένα ταμείο που χτίστηκε, οικοδομήθηκε, διατηρήθηκε, εδραιώθηκε με το μόχθο και τον υδρότα των Ελλήνων ναυτικών πολλών γενεών. Και μετά ένα από λεπτό 85 για να χρόνια. Τάξη. Ένα λεπτό. Εσείς μας λέτε τώρα όλο το σκηνικό, όλο το story. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει αύριο μεθαύριο για τις διακοπές του. Επί της ουσίας κάτι και αμέσως μετά θα πείτε και τις αυτές. Γιατί έχετε πρόβλημα με τον ΕΟΠΗ? Εδώ διαβάζω στη σχετική διάταξη της υπηρεσίας ότι οι ασφαλισμένοι στον οίκο του ναύτη θα εξυπηρετούνται από τα ήδη υπάρχοντα ιατρία του οίκου ναύτου και από τους συμβεβλημένους με τον ΝΑΤ γιατρούς και παρόχους υγείας. Πού είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, η απάντησή μου είναι: διαβάστε την τροπολογία. Όπως δεν ξέρω αν είναι η τροπολογία αυτή που έχετε μπροστά σας. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας επισημάνω με βεβαιότητα είναι το εξής. Ότι η τροπολογία λοιπόν προβλέπει το κομμάτι που αφορά την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου πλέον από μία Τετάρτη το ΕΟΠΗ, και στον οίκο του ναύτη παραμένει μόνο η χορήγηση κάποιων ειδικών ή έκτακτων επιδομάτων που δίνει. Κατά συνέπεια, το κομμάτι που αφορά τους 200.000 ασφαλισμένους που έχουμε στον οίκο του ναύτη πάει στο ΕΟΠΗ. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν πολλοί παράγοντες, κύριε Γυριτζή, που η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος επιβάλλει την διατήρηση της αυτοτέλειας του οίκου. Εγώ λέω στην κυρία Διαμαντοπούλου, ακούστε με, λέω στην κυρία Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, δεν το προβλέπει ούτε το μνημόνιο, ούτε τίποτα την ενοποίηση του οίκου του ναύτη. Αφήστε τη τουλάχιστον, παγώστε τη να τη δει, να τη χειριστεί, να την αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Τι πρεμούρα είναι αυτή εδώ και τώρα? Δεν εισέπραξε καμία απάντηση, λέει. Υπάρχει παρέμβαση του κ. Λοβέρδου και ότι η φαρμακευτική δαπάνη ήταν παραπάνω. Εμεί με τα στοιχεία που έχουμε από τον Ιωάννη είναι 40% μειωμένη η φαρμακευτική δαπάνη. Λοιπόν, κύριε Ταλακογιώργο, μου ότι έχετε χίλια δίκια. Χίλια δίκια. Μπορείτε να μου πείτε ποιο ο λόγο αυτά τα χίλια δίκια να τα διεκδικήσετε πιέζοντα του υπόλοιπου? Γιατί εδώ είναι το συγκεκριμένο. Κάντε σήμερα απεργία. Που δεν είναι η περίοδο. Σήμερα που ψηφίζεται ο νόμος. Κάντε σήμερα. Γιατί κάντε με στη Μεγάλη Εβδομάδα? Να εκβιάσετε ποιον? Το Υπουργείο θα εκβιάσετε. Το πέρασε το νόμο, σήμερα θα τον περάσει. Όχι, όχι. Ο οίκος ο ναύτη ψηφίζει την άλλη Τρίτη. Ωραία. Η τροπολογία. Λέω λοιπόν,
Δεν θέλουμε να εκβιάσουμε κανέναν. Και δεν εκβιάζουμε κανέναν. Η δική μου λογική τι λέει? Ότι η απεργία κηρύχθηκε και ανακοινώθηκε από την περασμένη ίδια εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας και σήμερα που μιλάμε 7 ολόκληρες ημέρες. Ας αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι υπουργοί να δώσουν κάποιες θετικές ουσιαστικές απαντήσεις και να επανεξετάσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Αλλά ξέρετε, είστε πολύ έμπειρος άνθρωπος. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Από την άλλη, αν δεχθούμε την άποψη ότι η απεργία μας ταλαιπωρεί, δημιουργεί προβλήματα, πρέπει, συγγνώμη να το πω, να καταργήσουμε στην πράξη αυτό το δικαίωμα. Δεν το αποδεχόμαστε, δεν το υιοθετούμε. Γιατί δεν το δεχόσαστε? Ότι δημιουργεί πρόβλημα. Ότι δημιουργεί πρόβλημα. Όχι, το δέχομαι, το ότι δημιουργεί πρόβλημα. Λέω όμως το πρόβλημα. Δεν το δημιουργούν ναυτικοί. Όχι, δεν το δημιουργούν οι εργαζόμενοι. Εσείς πετροβολάκι, τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω, θα έχουμε την μεγαλύτερη τηλεθέαση άμα συνέχεια τα κύριε Δαμιλάτε, γνωρίζω τι έχει συνέπειε. Και στα νησιά και στου παραγωγού και παντού. Τι να κάνουμε? Η άσκηση αυτού του δικαιώματο συνεπάγεται. Δεν μου φταίει τίποτα. Αν σα φταίει, Διαμαντοπούλου, πηγαίνετε στο Υπουργείο, κλείστε τη μεστογραφείο 7 μέρε χωρί φαΐ και νερό. Απεργία. Ο άλλο σα φταίει. Η απεργία για του εργαζόμενου είναι ένα ισχυρό πρόσφατο. Το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούν κατάλληλα, να είναι και αποτελεσματικό. Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Είναι κατάλληλο ο χρόνο. Να σα πω, κύριε Γκρόμπερ. Είναι κατάλληλο, κύριε Νταλακογιώργο. Αυτό λέγατε. Αυτό λέγατε. Και εγώ δεν λέω μόνο για εσά. Αυτό λέγατε και πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν την ψηφίσατε μόνο εσά. Η ψηφία τη ποινιό ανέστηκε την απεργία το καλοκαίρι. Τώρα όμω κάθε φορά που θα εκδηλώνεται κίνηση απεργιακή θα πρέπει να λέμε η καταστροφή του τουρισμού τη οικονομία τη χώρα και αυτή η κινδυνολογία δεν ωφελεί. Είναι μισό λεπτό. Δεν ωφελεί και εγώ είμαι εναντίον τη κινδυνολογία. Χαίρομαι το πραγματικό, λέω. Το πραγματικό. Είναι πραγματικό, είτε μα αρέσει είτε μα αρέσει. Είναι πραγματικό. Το οποίο πρέπει να το λαμβάνει κανεί υπόψη του. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα διάστημα ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το ξέρετε. Δεκτά. Έτσι, ότι υπάρχει επίση ένα διάστημα ιδιαίτερη μετακίνηση των πολιτών και των προϊόντων. Δεν είναι όλε τι περίοδοι οι ίδιε. Γιατί χάνετε, κάνετε μια κίνηση που δημιουργεί εκ των πραγμάτων λειψού συμμάχου, να σα το πω. Λειψού συμμάχου. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Η εκτίμησή μου. Το θέμα είναι να σα αγαπάει η κοινωνία. Η εκτίμησή μου, και αυτό είναι βεβαιότητα, είναι, η πεποίθησή μου είναι βέβαια γι' αυτό, ότι όποια ημερομηνία και αν επιλέξουμε. Για απεργία στον χώρο, ακούστε με, για απεργία. Μα πριν, κύριε οικονόμου, πριν 10 μέρες είχαμε απεργία και υπήρξε ένας βομβαρδισμός από μερίδα των μαζικής ενημέρωσης, την κυβέρνηση και λοιπά, τους υποψηφιστές, να σταματήσουμε την απεργία, καταστρέφουμε τη χώρα, δεινοπαθεί η χώρα κλπ. Με αυτή την έννοια, όλοι αυτοί οι παράγοντες ζητούν οι ναυτικοί να σιωπήσουν. Να δεχθούν ως τετελεσμένα αυτή την άθλια πολιτική. Ξέρετε, που ασκείται σε βάρος. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Η ελληνική κοινωνία τον αγαπάει τον ναυτικό. Να καταργήσουμε το δικαίωμα τον αγαπάει τον ναυτικό, τον έχει ζήσει στο πετσί της ελληνική οικογένεια τον ναυτικό και τον αγαπάει. Εσείς όμως τώρα γυρίζετε ανάποδα την κοινωνία σε βάρος. Δεν το καταλαβαίνετε. Η κοινωνία είναι οι εργαζόμενοι της χώρας μας. Πιστεύω οι εργαζόμενοι της χώρας μας. Βλέπουν με συμπάθεια. Δεν σα σώσει το πάμε. Άκουσα χθε το πάμε, μπράβο. Το πάμε. Μην μου λέτε για πάμε. Εγώ δεν λέει, θα έρθω σε μετά το πάμε. Ξέρω. Μου λέτε για το πάμε. Γιατί πρέπει να νίκη για το πάμε. Φωνάξτε κάποιον του πάμε να σα απαντήσει. Άκουσα στη Βουλή και την κυρία Νικολαίδου να λέει μπράβο, θα είμαστε στου καταπέλτε αύριο. Και μπράβο τη να είναι η κυρία Νικολαίδου. Δεν άκουσα κανέναν άλλο να λέει μπράβο όμω. Κανέναν άλλο δεν άκουσα. Λέω λοιπόν, η απάντησή μου είναι η εξή. Όποτε και να εκδηλωθεί η απεργία μα, είναι απολύτω βέβαιο ότι αυτή θα βάλετε πανταχώθεν και κυρίω από του παράγοντε που δημιουργούν ένα κλίμα κινδυνολογία που στρέφεται συνειδητά για το δικαίωμα τη απεργία. Πάμε στο Μάριο τον Γιάννη στην Κρήτη. Θα σα πούν τώρα και άλλοι φίλοι από εκεί από την Κρήτη να δούμε ότι δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Μάριε, καλημέρα και από εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ασφαλώς η απεργία μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως λέει τουλάχιστον ο τουριστικός κόσμος εδώ στο νησί, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αν και οι τουριστικοί πράκτορες λένε ότι δεν στρέφονται κατά των αιτημάτων των αυτεργατών, ωστόσο ζητούν να υπάρξει μια κατανόηση, ειδικά για την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, που θα μετακινηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είμαι με τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων όλης της Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλημέρα. Έχουμε μια νέα απεργία μπροστά μας, Τρίτη και Τετάρτη. Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Καλημέρα, κύριε Ρομπόμ, κύριε Ρετζή, από την Κρήτη. Καλημέρα, κύριε Νταλακογιώργο, και σε όλο το ακροατήριό σας, τους τηλεθεατές σας. Από την Κρήτη, θέλω να σας πω ότι εμείς του τουρισμού δεν είμαστε έξω από την κοινωνία. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Και έχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Ναι. Αλλά υπάρχουν πιο δημιουργικοί τρόποι αντίδρασης.
Διότι αυτός ο τρόπος πλήττει ανεπανόρθωτα τον τουρισμό, που είναι ίσως η μόνη διέξοδος της πατρίδας, όμορφης πατρίδας μας, να ανακάμψει. Μάλιστα, μάλιστα. Ειδικά για την Κρήτη, θεωρείτε ότι αυτός θα είναι ένα πλήγμα για την περίοδο αυτή, της Μεγάλης Εβδομάδας. Βέβαια. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, πολλοίς κόσμος. Άρα τι λέτε εσείς στους ναυτικούς, τι τους λέτε, τι τους λέτε, τι να κάνουν, ποια είναι η δική σας πρόταση? Η δική μας πρόταση είναι ότι υπάρχουν πιο δημιουργικοί τρόποι αντίδρασης. Νομίζετε ότι εμείς δεν πληττόμαστε του τουρισμού? Προφανώς. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε την αδικία και την παραλογικότητα του κράτους. Εμείς αντιμετωπίσαμε την απελευθέρωση των τουριστικών λεωφορείων. Ναι, ναι. Όταν οι άδειες κόστιζαν μέχρι πρότινος 150.000 ευρώ, και πολλοί από τους συναδέλφους μας δανείστηκαν για να τους πάρουν, όπως οι ταξιτζίδες. Ναι, ναι. Και με μία διάταξη απελευθερώθηκαν. Και με παράλογο τρόπο, όταν σε όλη την Ευρώπη είναι οι οδικές μεταφορές απελευθερωμένες, προστατεύουν το μονοπόλιο του ΧΤΕΛ. Δεν θα μπορούσαμε εμείς με 500 πούλμαν μόνο εδώ στην Κρήτη και 5.000 όλη την Ελλάδα να κλείσουμε τα λιμάνια, προφανώς, αποτρέψουμε στους φίλους μας αγρότες, στους πατριώτες μας να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, να στερήσουμε το μεροκάματο στον αυτεγάτη. Επιλέξαμε όμως ένα πιο δημιουργικό τρόπο αντίδρασης. Με σύνεση, με ηρεμία. Πάντως, με συγχωρείτε να σας πω και κάτι ακόμα. Βλέποντας ότι αυτή η χώρα... Κύριε Πρόεδρε, θα σας πει ο κύριος Δαλακογιώργος ότι όποια περίοδο και να έκαναν απεργία, πάλι θα αντιδρούσατε. Όποια περίοδο και να γινόταν η απεργία, λένε οι ναυτεργάτες, όποια περίοδο και να γίνει η απεργία, πάλι θα υπάρχει μια αντίδραση στο θέμα του τουρισμού. Βέβαια θα υπάρχει αντίδραση. Πού πάμε έτσι? Εφόσον δεν μπορούν οι ναυτεργάτες να κάνουν απεργία, να βρουν ένα πιο δημιουργικό τρόπο. Δεν μπορούν να κλείνουν τα λιμάνια και να δημιουργείται αυτή η κόλαση. Να σας απαντήσει ο κύριος Δαλακογιώργος ένα λεπτό, παιδιά. Κύριε Δαλακογιώργος, να απαντήσω. Δεν έχω τον κύριο Δαλακογιώργο να τα ακούσει, γιατί είναι εργαζόμενη γυναίκα. Βεβαίως λέει να κάνουν απεργία. Είναι νοσοκόμα η κυρία. Αλλά και εμείς θα κάνουμε απεργία στο νοσοκομείο. Βάζουμε προσωπικό ασφαλείας απεργία. Ναι, ναι. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Σου λέει βάλε δύο πλοία. Να απαντήσω ναι, στο πρώτο θέμα. Αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα προηγούμενα, ότι κατά ορισμένους παράγοντες, τους οποίους εγώ δεν επιθυμώ και δεν θέλω να έχω κανένας είδους αντιπαράθεση και αντεγκλήσεις. Προφανώς. Ή έχουν όμως την άποψη ότι οποιαδήποτε απεργία, σε οποιαδήποτε στιγμή και να γίνει χρονικά εννοώ, είναι επιβαρυντική, αρνητική, ναι, κύριε οικονομού. Αλλά αυτό όμως οδηγεί, αν αποδεχθούμε, αν υιοθετήσουμε τη λογική, πού οδηγούμαστε, στην κατάργηση της απεργίας? Δεν το αποδεχόμαστε εμείς αυτό. Είμαστε κόντρα και ενάντια σε αυτή τη λογική. Γίνεται κατάχρηση, δεν γίνεται κατάργηση. Κατάχρηση απεργίας. Αλλάξτε λίγο τα γράμματα, να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, κύριε Δαλακογιώργο. 1.600 πορείες είχαμε πέρσι. Εγώ δεν θέλω να έχω μεσαία. Μπορείτε να το ανοίξετε το ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε πόσες απεργίες έκανε το 2011 η ναυτεργία. Και τι απεργίες είχαμε στον υπόλοιπο χερσαίο χώρο. Αυτό που λέει είναι άδικο και δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Είπα γενικά για την απεργία. Όχι, εγώ μιλάω για μας και μόνο για μας. Λέω λοιπόν το ένα. Το δεύτερο τώρα. Υπάρχει δυνατότητα τώρα να βρεθεί μια λύση, κατά τη γνώμη σας? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, εκείνο το οποίο παρατηρώ και διαπιστώνω εγώ τις τελευταίες δύο μέρες, η κυβέρνηση και ιδιαίτερα η κυρία Διαμαντοπούλου κάνει μια προσπάθεια στο πώς δεν θα γίνει η απεργία. Και όχι στο πώς θα λυθούν, κάποια από τα αιτήματα. Ναι. Αυτή η προσπάθεια, η οποία είναι υπονομευτική του αγώνα και της απεργίας, δεν θα πετύχει. Καλούμε την κυβέρνηση. Έχετε κάποιο ραντεβού, θα τους δείτε, θα τη δείτε. Όχι, αλλά από μια ανακοίνωση, από ένα δελτίο τύπου κύριε Γυριτζή που έβγαλε η κυρία Διαμαντοπούλου, μας αναφέρει μέσα ότι θα υπάρχει διάλογος στις επόμενες ημέρες και προφανώς υποθέτω ότι θα υπάρχει και συνάντηση. Για να αναστείλετε τη Δευτέρα, υπάρχει? Καμία, αν δεν προκύψουν. Ναι, ουσιαστικές λύσεις σε τα προβλήματα. Αν δεν έχετε βελτιώσει τα αιτήματά σας, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αυτό θα επανεξετηθεί, άμα υπάρχει βελτίωση, βεβαίως. Οποιαδήποτε. Όχι, λέω, αν δεν έχετε βελτίωση, δεν το σκέφτεστε καθόλου. Αν υπάρχει άρνηση τελείως από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν υπάρχει και περίπτωση να κάνουμε.